ούτε τσαμπί για να φάμε. Ούτε τσαμπί για να φάμε. Σοβαρότατα τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και στην αμπελοκαλλιέργεια. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη. Πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, πάρα πολλές φορές, γεωπόνος και πρώην διευθυντής αγροτικής ανάπτυξης στο Ηράκλειο. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά. Γιατί τόσος δώρος, γιατί τόσο μεγάλο το πρόβλημα με τον περονόσπορο και τόσα σοβαρά τα προβλήματα κατ' επέκταση στην αμπελοκαλλιέργεια της Κρήτης και συγκεκριμένα στις βιολογικές καλλιέργειες? Να μας το επιβεβαιώσετε σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση πώς προήλθε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, όλες οι αστέλειες έχουν ένα κύκλο. Θυμάστε πέρυσι με την Ευδομήδα. Σωστά. Η οποία έκανε μια μεγάλη ζημιά, ήταν παράξενη χρονιά, έκανε όσο και να την καταπολεμήσαμε, υπήρχαν ζημιές. Το ίδιο κάνει και ο περονόσπορος. Εμφανίζεται κάθε 5-10 χρόνια και κάνει μια ζημιά. Είναι οι συνθήκες οι οποίες το ευνοήσανε φέτος. Το καλό ή κακό ήταν ότι το Περιφερειακό Κέντρο είχε ειδοποιήσει από ενωρίς ότι πρέπει να προσέχουμε. Για να καταλάβετε τώρα ένα παράδειγμα, στη Γαλλία ας πούμε αυτό το πράγμα γίνεται κάθε χρόνο. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο? Βέβαια. Σε αυτό το, ενώ στην Ευδομήδα δεν ήταν τόσο οι συνθήκες, ναι. Εδώ τώρα ήταν η εξέλιξη, είχαμε προσερή άνοιξη και εξελίχθηκε το μόλισμα και μάλιστα σε ένα άσχημο βαθμό, παρουσιάστηκε τη στιγμή που είχαμε την άνθηση στα αμπέλια, που είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο, και χτύπησε, δεν χτύπησε τα φύλλα, χτύπησε πρώτα τα σταφύλια και ο παραγωγός δεν ήταν υποψιασμένος για να κάνει έγκαιρα την καταπολέμηση, να ήταν επιμελής. Όσα αμπέλια ήταν σε ποταμίδες, σε λάκους και τέτοια, ή δεν ψεκαστήκανε επανειλημμένα, όπως αν έχετε δει, είχε δει και ένα έκτακτο δελτίο από το Περιφερειακό που έλεγε για τους ψεκασμούς, δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Το άσχημο ας πούμε στον περονόσπορο είναι αυτό, ότι δεν παρουσιάζεται κάθε χρόνο ώστε να κάνουμε κάθε μια εβδομάδα ψεκασμούς. Παρουσιάζεται περιοδικά κάθε 5-10 χρόνια. Θυμάστε το 2011 είχε γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά τότε. Ναι. Και τώρα βέβαια είναι αρκετές οι ζημιές οι οποίες παρουσιάζονται. Σε ποιες περιοχές από την ενημέρωση που έχετε, κύριε Δασκαλάκη? Ναι. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα? Κοιτάξτε, σχεδόν σε όλο τον νόμο. Το βόρειο τμήμα έχει πολλά. Πιο πολύ είναι εκεί που υπάρχουν, είναι σε λάκους που έχει πολύ υγρασία. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι το εξής. Η ζημιά που παρουσιάζεται τώρα ήταν με τις δροσίες που είχαν γίνει πριν από 10 μέρες, αν θυμάστε. Ναι. Δηλαδή αυτή η ζημιά τώρα που παρουσιάζεται είναι αυτή η συγκεκριμένη. Αν ο παραγωγός από τώρα και στο εξής αρχίζει και ψεκάζει, ευτυχώς τώρα έχουμε φάρμακα τα οποία είναι καλύτερα από παλαιότερα, διαστηματικά και τέτοια, η ζημιά θα σταματήσει εκεί. Όπου τα αμπέλια, υπάρχουν αμπέλια τα οποία η προσβολή είναι μικρή, 5-10 ξέρω τα 100, η οποία δεν έχει κάνει οικονομική ζημιά. Αυτά αν ψεκάζονται τώρα κάθε 5-7 μέρες, μέχρι να φτιάξει ο καιρός, εκεί που χτυπάει, θέλει, για να καταλάβετε, 3 με 5 ώρες θέλει να είναι βρεμένο το φύλλο. Συνήθως με τη βροχή γίνεται αυτή η δουλειά επανειλημμένα και μετά από αυτό, γίνονται κάποιες δροσιές το πρωί. Αυτές οι δροσιές οι πρωινές, οι οποίες όπου είναι χαμηλά είναι και πιο έντονες, εξελίσσονται την αρρώστια, μια που το μόλισμα υπάρχει τώρα παντού. Υπάρχουν... Αυτό που πρέπει να κάνει ο παραγωγός είναι να ψεκάζει μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες. Υπάρχουν περιπτώσεις όσο όπου η κατάσταση, κύριε Δασκαλάκη, είναι μη αναστρέψιμη? Μη αναστρέψιμη είναι σε αυτούς οι οποίοι η ζημιά τους φαίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, τη ζημιά υπάρχει. Ναι. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η μεγαλύτερη ζημιά που παρουσιάζεται σήμερα. Όποιος πάει ο παραγωγός και δει τα αμπέλια του εκεί. Αν νομίζει ότι μπορεί, ας πούμε, έχει ένα 20-30% και ξεκινήσει και κάνει ψεκασμούς κάθε 5 μέρες, ώστε μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, τότε το αμπέλι του θα σωθεί.
Αν βέβαια η ζημιά είναι 50, 60, 70%. Έκανε ένα ρεπορτάζ υπεραναλυτικό και πλήρες ο Χριστόφορος Παπαδάκης σήμερα στη Νέα Κρήτη και εστιάζει το πρόβλημα κυρίως στις βιολογικές καλλιέργειες. Εκεί γιατί τα φάρμακα που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα καινούρια φάρμακα. Ναι. Που υπάρχει ένα stop εκεί στο να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία φαρμάκων. Ναι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοντέρνα. Είναι μόνο χαλκός, ο οποίος υπήρχε παλαιότερα. Τώρα υπάρχουν πολύ καλύτερα φάρμακα και μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οι βιολογικές βέβαια δύσκολα, σε αυτές τις καταστάσεις δύσκολα σώζονται. Μάλιστα. Δηλαδή μια τέτοια προσβολή δύσκολα θα... Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει δηλαδή τα πράγματα να είναι πολύ... Θέλω μέσα σε ένα λεπτό λίγο η προτροπή σας στους αμπελουργούς, αυτοί που δεν έχουν κινητοποιηθεί ακόμα, ποια είναι? Αυτοί είναι να πάνε στα μπέλια, να δουν τι ζημιά έχουν. Αν η ζημιά δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι οικονομικά, ας πούμε, μεγάλη, θα πρέπει να συνεχίσουν να ψεκάζουν κάθε 5-7 μέρες μέχρι η ρόγα να αρχίσει να μεγαλώνει ακόμη. Βέβαια, η προσβολή γίνεται μέχρι το φούσκωμα, αλλά όσο να είναι... Τώρα είναι που είναι πολύ ευαίσθητο στα φύλλα. Θα πρέπει δηλαδή ο παραγωγός όταν δει ότι το απέλι του έχει ένα καλό ποσοστό που έχει σωθεί και είναι απέλια τα οποία έχουν μια ζημιά 5, 3, 5, 10%. Αυτά τα απέλια θα ψεκάζονται τις επόμενες μέρες ώστε να περάσει το δύσκολο στάδιο και τελείωσε η ζημιά από τον περονόσπορο. Μάλιστα. Λοιπόν... Την καλησπέρα μας, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.